πήρανε τηλέφωνο και διαφώνησαν με την έλευση του Γκαρσία. Πώς ήτανε? Δεν ξέρω, δεν μετράμε. Εγώ μέτρησα. Ένας. Αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από ομοψυχία. Όπως έγινε με το Ζαγοράκι πριν από 4 χρόνια, πόσο ήταν περίπου. Και είδαμε τα χαίρια σας. Έγιναν 20.000 διαρκείας. Μπράβο, προσωπολάτρες. Προσωπολάτρες, βρε. Μισό λεπτά, κύριε Ραπ. Μισό λεπτά. Μην το πας κατευθείαν στα άκρα. Δεν το πάω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας χρηματοδότης. Μάλιστα, κύριε. Αυτός ο άνθρωπος βάλεται από παντού και προσπαθεί ο καθένας, σύμφωνα με τα συμφέροντα τα δικά του, να το επιβάλλει τη γνώμη του. Σωστά. Όχι. Γιατί όχι? Εάν τον έχετε για το... Μα η διχόνοια στον ΠΑΟΚ έχει έρθει από αυτό το πράγμα. Τι λέτε, κύριε? Έρχεται ο Ζαγοράκης, λέει τα δικά του διαφωνούν κάποιοι με τον Ζαγοράκη, προσπαθούν να το ρίξουν. Για άλλο πράγμα λέω. Μισό λεπτά, κύριε. Μα μισό λεπτό να γίνει διάλογος. Παλικάρι μου να γίνει. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή εγώ σαν φύλαθρος του ΠΑΟΚ πλέον, παλιότερα ήμουν και οπαδός. Τώρα έχουν περάσει τα χρόνια, έχω κάποια ηλικία. Μεγαλύτερη από εσάς μπορώ να βλέπω λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα. Λόγω ηλικίας. Εντάξει. Ναι. Λόγω ηλικίας. Έχουμε περάσει πάρα πολλά. Εντάξει. Λοιπόν, στα 55 είναι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει ομοψυχία. Το κοντό του και το μακρύ του ο καθένας. Δεν έχει έναν ο οποίος να το καθοδηγεί. Ένα τσομπάνι, ρε παιδί. Δεν είναι κατάδια, ρε φίλε. Να θες τσομπάνι. Ο νέος, ο οποίος είναι 20χρονος και τα μυαλά του είναι πάνω του κεφάλι του, να βρει κάποιον να... τον οποίον να τον βλέπει και να τον ακούει. Αυτή τη στιγμή οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν βλέπουν και δεν ακούν κανέναν. Στο επικοινωνιακό κομμάτι με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ είναι ένα τεράστιο μηδενικό. Θέλουν ένα τσομπάνι δηλαδή. Σωστά. Για κουβαλά τα πρόβατα. Το είπα χωριάτικα και λίγο άγαρπα. Εντάξει, δεν πειράζει. Κατάλαβα. Η έννοια είναι σωστή. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Γκαρσία θα έρθει, θα παίξει 5 παιχνίδια, ναι. Θα αποφασίσει ότι πρέπει να αποσυρθεί, ναι. Και τα Χριστούγεννα θα έχουμε καινούριο πρόεδρο. Εγώ έτσι το βλέπω. Να είσαι καλά, φίλε. Δεν έχουμε καινούριο πρόεδρο. Έχουμε καινούριο σύνδεσμο ομάδος με φιλάθλους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αδικία.